Η εναλλακτική προσέγγιση της κυβέρνησης είναι το χρήσωμα του χαπιού. Οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση πάνω στην συμφωνία που έκανε με το Eurogroup δεν αλλάζουν την ουσία. Η συμφωνία παραμένει καταστροφική. Οι συνέπειες την επόμενη ημέρα της υιοθέτησης μιας τέτοιας συμφωνίας θα είναι καταστροφικές για την κυπριακή οικονομία, θα οδηγήσουν σε κατάρρευση της Κύπρου ως ένα κέντρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η κυπριακή οικονομία θα οδηγηθεί σε βαθύτερη ύφεση, αλλά θα έχουμε και την κοινωνική δυστυχία. Χαιρετίζω την πρόταση νόμου που θα κατατεθεί σε λίγο στη Βουλή από τον βουλευτή κύριο Ζαχαρία Αγκουλία για την προστασία με νόμων όλων των καταθέσεων. Η υπερψήφιση αυτής της πρότασης νόμου θα καθησυχάσει τους ξένους επενδυτές και καταθέτες και θα αποφύγουμε με αυτόν τον τρόπο την εκροή κεφαλαίων από την Κύπρο. Καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεφύγει από την αμυντική στάση που τηρεί. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αποστείλει προσωπικούς απεσταλμένους στη Μόσχα, στο Παρίσι και σε όλες τις χώρες του Νότου για να εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία συμμάχους σε αυτήν την προσπάθεια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εξετάσει σε βάθος εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε απόρριψη της πρότασης της συμφωνίας από τη Βουλή να μας βρει έτοιμους για να εφαρμόσουμε εναλλακτικά σενάρια. Πρέπει ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα προς τη γερμανική κυβέρνηση. Η Γερμανία, με βάση διακρατική συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, απολαμβάνει στην Κύπρο προνομιακής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης και στα λιμάνια και σε στρατόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα ωφέλη, τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ωφέλη της Γερμανίας από αυτήν τη διακρατική συμφωνία είναι τεράστια. Θα πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να στείλει το μήνυμα στη Γερμανία πως η διακρατική μας συμφωνία τίθεται υπό την αίρεση της τάσης που θα τηρήσει η Γερμανία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή πληθαίνουν μέρα με την ημέρα οι φήμες για απόσυρση καταθέσεων από κυπριακές τράπεζες, από κάποιες κυπριακές αλλά και ξένες εταιρείες και επειδή τόσο ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας όσο και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση και στην έκκληση που έκανα πριν από μερικές μέρες για να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των εταιριών αλλά και των φυσικών προσώπων που απόσυραν καταθέσεις τους από τις κυπριακές τράπεζες λίγες μέρες πριν από το Eurogroup, γιατί είχαν προνομιακή πληροφόρηση, καλώ τη Βουλή, όπως συστήσει κοινοβουλευτική ομάδα, κοινοβουλευτική επιτροπή, για να ερευνήσει σε βάθος αυτό το ζήτημα και να καλέσει τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να δώσει τα ονόματα στη Βουλή και στη συνέχεια η Βουλή να τα δημοσιοποιήσει. Οι πολίτες πρέπει να έχουν και δικαιούνται να έχουν ενημέρωση για το ποιοι επωφελήθηκαν ή ποιοι δεν θα ζημιώσουν από αυτήν την απόφαση. Κύριε Λυκάν, τι θα σημαίνει για την Κύπρο να χάσουμε τη Ρωσία ως ένα από τους μεγαλύτερους συμμάχους μας, όσο στον Κυπριακό, όσο στην οικονομία, όσο στον τουρισμό. Μιλούμε για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ρώσοι. Ό,τι να διαλέξουμε, η ζημιά έχει ήδη γίνει όσον αφορά την αξιοπιστία μας σαν χρηματοπιστωτικό κέντρο από τη στιγμή που μπήκε αυτός ο εκβιασμός ενώπιον μας. Τι σημαίνει για την Κύπρο να χάσουμε τη Ρωσία δεδομένων και των αντιδράσεων που έχουν ξεκινήσει από χτες και ολοένα και σοβαρεύουν, έτσι. Σε χθεσινές μου δηλώσεις, μετά από τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του κ. Μετβέντεφ, είχα πει ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας. Ο Ρώσος Πρωθυπουργός μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, μιλώντας για διορθώσεις στις σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη. Η Ρωσία είναι ο πλέον σταθερός διαχρονικά σύμμαχος της Κύπρου και στο πολιτικό και στο οικονομικό πεδίο. Διορθώσεις, σε εισαγωγικά, το σχέσιο μας ελοχεύουν τον κίνδυνο να χάσουμε τον πιο σταθερό μας πολιτικό σύμμαχο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Κάτι τέτοιο θα ανοίξει το δρόμο για επαναφορά ενός σχεδίου λύσης
παρόμοιο με το σχέδιο Ανάν, αφού δεν θα υπάρχει η χώρα η οποία θα μπορούσε να παρεμποδίσει με το βέτο της το Συμβούλιο Ασφαλείας στην υιοθέτηση ενός τέτοιου σχεδίου. Διόρθωση των σχέσεων μπορεί ακόμα να σημαίνει και την ακύρωση της διακρατικής συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρωσία. Κάτι το οποίο επίσης θα είναι καταστροφικό για την κυπριακή οικονομία. Κατά συνέπεια, καλό ακόμα μια φορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υιοθετήσει το πακέτο με τα 4 μέτρα που εισηγήθηκαν να προτείνει στη Μόσχα για να ξεφύγουμε από τα σημερινά διέξοδα. Να παραχωρήσουμε στη Ρωσία, σε ρωσικές εταιρείες, έναν οικόπεδο στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεύτερον, να δώσουμε το δικαίωμα στην Ρωσία ή σε ρωσικές εταιρείες να επενδύσουν μέχρι και 30% στην ενεργειακή υποδομή. Αυτό εξυπηρετεί και τα κυπριακά συμφέροντα και για λόγους ασφάλειας της υποδομής μας, αλλά και για λόγους εξασφάλισης της χρηματοδότησης που απαιτεί 16 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν διαθέτει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία για να δημιουργήσει την υποδομή που θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί το φυσικό αέριο. Τρίτον, να προσφέρουμε είτε τη μία είτε και τις δύο κυπριακές τράπεζες για να κεφαλαιοποιήσει απροσιτικά κεφάλαια. Και τέταρτον, να μας παραχωρήσει έναν δάνειο η Ρωσία που θα μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες μας, οι οποίες δεν είναι και τόσο μεγάλες πλέον, ιδιαίτερα μετά και την πώληση των θυγατρικών των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, με χαμηλότοκο επιτόκιο, χαμηλών τόκων, στα επίπεδα του δανείου που θα παραχωρήσει ή που εισηγείται να παραχωρήσει το Euro Group. Με τον τρόπο που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει, ή όπως διαπραγματεύτηκε στο Euro Group? Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Η δική μου άποψη είναι ότι με τον πρώτο εκβιασμό, τον πρώτο απαράδεκτο και καταδικαστέων εκβιασμό της Γερμανίας, η κυβέρνησή μας τράπηκε σε άταχτη φυγή. Παρέδωσε τα όπλα χωρίς καν να δώσει τη μάχη. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε από άλλους εταίρους μας να μας υποστηρίξουν ή να ενισχύσουν τις προσπάθειες μας, όταν εμείς οι ίδιοι δεν δίνουμε μάχη για να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Καμιά χώρα δεν θα συγκρουστεί με τη Γερμανία, όταν εμείς οι ίδιοι δεν δείχνουμε διάθεση να συγκρουστούμε με τη Γερμανία.